próxima. Ela ganhou da equipe do Parmas, a equipe do Leóta, a equipe do Leóta. Μερός φέρνουν τις ζώνες Α, που είναι οι περιοχές και όλες που είναι οι αρχικές των Πελεκάνων. Η Α1, η Α2, η Α3. Δεν θα πω όλα αυτά τα νούμερα, ίσως να μην χρειάζεται κιόλας. Είναι μια περιοχή πολύ πλούσια σε βιοποικιλότητα, με πάρα πολλά είδη φλωρίδας, πανίδες κλπ. Σχετικά με τους ροδοπελεκάνους, από το 2014 η ετήσια αναφορά που έχουμε από την εταιρεία του Δίσπεσπον από την Επιτροπή Διαχείρισης του Τόπου είναι τα 516 ζευγάρια, για τους αρχαιοπελεκάνους τα 1112 ζευγάρια. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να θέλετε λίγο τι είναι η Επιτροπή Διαχείρισης του Τόπου για το ίδιο. Ναι, το πρόβλημα στην πορεία, για αυτό το πω λίγο πιο μετά. Απλά είπα να μπω κατευθείαν στο σκεφτά μας που είναι η Πελεκάνη, γι' αυτό εκεί είπα να δω τα υπόλοιπα στην πορεία. Νομίζω τα έχουμε πει και νωρίτερα, ίσως και από το Γιώργο να τα ακούσετε πιο πριν, οι κρίσιμες παράμετροι για τους Πελεκάνους, που είναι η στάθμη της λίμνης, δηλαδή να υπάρχει ψηλή στάθμη, παρκές πλημμύρες με τα υγρά λιβάδια, η όχληση από τους ψαράδες και τους επισκέπτες, ύπαρξη υπαρκών θέσεων για πόλιασμα και την άποψη από πρόσκληση σε καλώδια, που φέτος είχαμε και ένα τέτοιο περιστατικό. Ο φορέας οι δράσεις που κάνει, εδώ φαίνεται μέσω της απόκτησης επίλαξης, φαίνονται εδώ η διαδρομή που ακολουθούν βάση του σχεδίου της τρίαψης, η διαδρομή 1, η οποία είναι για κοινοβουλευτικούς φύλακες που είναι για την... που για να βλέπουν τις αδικίες και να υπάρχει προστασία της περιοχής, είναι ουσιαστικά η περιοχή που είναι με τα κίτρινα και η κόκκινη είναι η διαδρομή που ακολουθείται. Ο φορέας συμμετέχει, κάνει καθημερινά μετρήσεις στην στάθμη της λίμνης των δύο λιμνών και της θερμοκρασίας. Συμμετέχει στην παραλλαγική απογραφή των Πελεκάνων και στην ισοχρονιάτικη καθμετρήσεις. Και επίσης και φυσικά και η περίθαλψη των άγριων πτηνών και γενικότερα των ζώων όταν έχουν τέτοια περιστατικά. Αυτή είναι κάποιες εικόνες από φέτος. Είχαμε έναν πυροβολισμό, βρήκαμε έναν Πελεκάνο πυροβολημένο. Φαίνεται ένας άλλος που έχει πέσει σε κάποια καλώδια της ΔΕΗ. Και αυτό είναι και ένας άλλος που φαίνεται εδώ από κάποια άλλη περίπτωση, ο οποίος επανήλθηκε αφού είχε τραυματιστεί, μετά επανήλθηκε. Επίσης, έχουμε και αρκετές φωτιές στην περιοχή των Πεσπών. Πέρσι το Μάρτιο είχαμε πάνω από 20 φωτιές, κύριος των Καλαμιών. Πάνω η φωτογραφία είναι από τις περιοχές φωτιές που είχε καεί σχεδόν όλο το στρατιστικό δίκτυο. Μάλιστα, πολλές φορές ξεφεύγει και η φωτιά. Τώρα και η πυροσβεστική προσπαθεί να βοηθήσει σε όλο αυτό, αλλά είναι και αρκετά μακριά, οι οποίοι έρχονται από τη Φλόρινα και θέλει σχεδόν 2 ώρες, οπότε υπάρχει ένα θέμα με τις φωτιές. Οι ίδιοι τις βάζουν, έτσι. Ναι, τις βάζουν οι αγρότες για να καθαρίσουν τα αγρότα μάχη από τα καλά, να καθαρίσουν στο φυσικό δίκτυο. Οπότε πολλές φορές ξεφεύγει ο έλαφος. Φέτος είχε γίνει και οριοθέτηση αδικίες των Πελεκάνων από τα παιδιά. Επίσης ξεκινήσαμε για φέτος μετρήσεις αδικίες εντοπής Πελεκάνων από τον Μάιο. Η τελευταία καταγραφή ήταν μέχρι τώρα τον 20 Ιουνίου και συνεχίζουν τα παιδιά να καταγράφουν. Ουσιαστικά αυτό εδώ πέρα φαίνεται το τι καταγράφουν, η ηλικία, ορατότητα, τοποθεσία, αριθμός επιχειρημάτων.
ουσιαστικά παρακολουθούν με τηλεσκόπια ένα πελεκάνο για κάποια λεπτά και βλέπουν στο διάστημα που το παρακολουθούν πόσα χτυπήματα κάνει μέχρι να έχει μια επιτυχημένη, μέχρι να τραφεί, μέχρι να πιάσει ένα ψάρι. Μπορεί και να μην έχει κάποια επιτυχία. Μέχρι στιγμής έχουμε κάνει 90 δείγματα, 78 αγκυροπελεκάνη και 12 νοτοπελεκάνη. Με τη βοήθεια του Γιώργου του Κατσαδωράκη βγάλαμε κάποια συμπεράσματα, τα οποία τα έχω... Και μάλιστα ο Γιώργος μας έδωσε και στοιχεία από τις μετρήσεις που είχαν γίνει στην Κούλα, στην περιοχή της Κούλας το 1993. Εμείς οι μετρήσεις που κάνουμε είναι στην μεγάλη πρέσβα. Οπότε κάναμε και έγινε και μια σύγκριση για τις δύο περιοχές και για αυτές τις δύο χρονιές. Οπότε τα αποτελέσματα, Γιώργο, επίσης άμα θες να πεις και εσύ κάτι εδώ, μπορείς να πεις. Τα αποτελέσματά μας είναι αυτό που βγάλαμε τα καρδιάκια του ψαρέματος, για το πελεκάνι που πάνε για να πετύχουν ψάρι, περίπου μία φορά κάθε 90 δευτερόλεπτα. Έχουν μια πετυχημένη προσπάθεια σύλληψης κάθε 140 δευτερόλεπτα, που αυτό σημαίνει περίπου 63% επιτυχία. Όσοι αγκυροπελεκάνοι ψαρεύουν σε απόσταση μικρότερη από 100 μέτρα από τις ακτές, κάνουν 0,8 χτυπήματα ανά λεπτό, σε σύγκριση με αυτούς που ψαρεύουν σε μεγαλύτερη απόσταση από τα 100 μέτρα, που θέλουν 0,34 χτυπήματα ανά λεπτό. Επίσης, όσοι ψαρεύουν, άλλους αγκυροπελεκάνοι ψαρεύουν σε απόσταση μικρότερη από 100 μέτρα τις έχουν 0,53 επιτυχημένες προσπάθειες στον αριθμό, σε σύγκριση με εκείνους που ψαρεύουν σε απόσταση μεγαλύτερη από 100 μέτρα και έχουν 0,18 επιτυχημένες προσπάθειες στον αριθμό. Αυτό που πρέπει να πας, επειδή εμείς συνόλυσαμε το θέμα. Τι εννοείς με αυτό, για πέσε μας λίγο, τι είναι εννοείς με αυτό το χτύπημα, δηλαδή. Έχω μια ολόκληρη... Α, ναι, οκ. Ας το για αύριο. Και τη διακοπή. Αυτό τι σύμπλινς πάλι εκεί, δηλαδή έχεις πάρει ένα δείγμα και έχεις βγάλει αυτά τα 0,1 κάτι. Ναι, πάλι είναι πιο... Πολύ με... Τι εννοείς σφάλμα. Το στάνταρ, η τυπική απόκληση είναι μεγάλη, παίζει πολύ ανάλογα. Είναι ικανοποιητικό το δείγμα, δηλαδή αυτό που έχει πάρθει για να μας δώσει ότι θα μπορούμε σε ένα μεγαλύτερο δείγμα, σε ένα μικρότερο. Αυτό είναι ένα δείγμα αρκετό που να σου δείχνει μια πρώτη εικόνα. Μια πρώτη εικόνα. Τίποτα άλλο. Αυτά θα αλλάξουν όλα σε άλλες περιπτώσεις. Δεν έχω κάνει μια πλήρη ανάλυση. Αυτό είναι ενδεικτικά για να δείτε κάποια πρώτα αποτελέσματα από 78 από 80 πουλιά που έχουν παρατηρήσει τα παιδιά που έχουν μετρήσει και σου δίνει μια εικόνα κάποιων πραγμάτων. Αυτά παίζουν πάρα πολύ. Αυτό είναι στη λίμνη Μεγάλη Πρέσπα. Είναι όταν ψαρεύουν με κορμοράνους. Είναι μόνο όταν γίνεται ενεργητικό ψάρεμα και όχι δηλαδή τη στιγμή. Τα παιδιά μου κάνουν τη μέτρηση τη στιγμή που ξεκινάει το ψάρεμα, που φαίνεται ότι γίνεται χαμός, βουτάνει κορμοράνι, βγαίνουν, προσπαθούν οι πελεκάνοι. Τότε έχουν κάνει τη μέτρηση αυτή. Υπάρχουν άλλες πολλές συνθήκες. Μπορεί να παρακολουθούν και κάποιοι πελεκάνοι για κάποια λεπτά και να μην κάνει κάτι. Και αυτό συμμετέχει στο δείγμα όμως. Να ρωτήσω κάτι, γιατί έχετε την 100 μέτρα από την αρχή που ήταν το βάθος από την αρχή που ήταν το Γιατί δεν έχει γίνει. Ναι, αυτό είναι ο αρχηγό. Τυχαία ενδεικτικό. Αυτά εδώ κάναμε μια. Τα στοιχεία των. Δεν είχαμε χρόνο να αναλύσουν τα παιδιά, δεν είχαν χρόνο να αναλύσουν τα δεδομένα. Οπότε κάναμε ένα ενδεικτικό για να δείξουμε κάποια πράγματα που γίνανε. Δεν έχουμε. Οπότε ιδανικά όταν έχει χρόνο το έκανε με το βάθος καλύτερα. Ναι, το βάθος. Με το βάθος. Όχι, δεν μέτριε, γιατί δεν. Γιατί ήταν από ψηλά με τηλεσκόπιο, οπότε στο περίπου λένε ότι το βάθος αυτό που έχει τόσο μέτρα. Σε κατηγορίες.
Είναι ενδεικτικό πάντως αυτό. Για να δείξουμε ότι υπάρχουν διαφορές. Ανάλογα με τις αποστάσεις και τα σπαστούντα. Κατά μαρτία. Εδώ γίνεται σύγκριση από τα δείγματα που υπήρχαν το 1993 και το 2015. Εδώ βλέπουμε ότι οι εμπειροπελεκάνοι αυτοί έκαναν 4,83 χρήματα ανά λεπτό, μία επιτυχία δηλαδή κάθε 100-100 δευτερόλεπτα. Τώρα αυτά τα δύο, μάλλον είναι αυτά ίσως που θα έπρεπε να συζητήσουμε λόγω της αρρώσεις πιο πολύ, ότι οι αργυροπελεκάνοι που περίμεναν τα ψάρια στην περιοχή της Χούλας έκαναν, από τις μετρήσεις που είχαν παλιά δηλαδή, έκαναν πολύ περισσότερες προσπάθειες και είχαν λιγότερες επιτυχίες ανά λεπτό. Σε σχέση με αυτούς τους αργυροπελεκάνους που ψαρεύουν, που ψάρουν στη μικρή πρέσπα με κορμοράνους, μεγάλη πρέσπα, συγγνώμη, με κορμοράνους, και φαίνεται ότι αυτοί έκαναν πολύ λιγότερες προσπάθειες. Δεν είναι σκοματωμένο, δηλαδή δεν έχει ασχοληθεί με το ηλικιακό του κορμοράνου, τον πελεκάνο. Δηλαδή, αν είναι όριμος, αν είναι ανώριμος, έχετε συσχετίσει αν παίζει η ηλικία με τον ηλικία. Έχει διαφορές. Είπαμε ότι τα παιδιά δεν πρόλαβαν να κάνουν την επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Θα τους καυτοκίνησε, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, οι πελεκάνοι που κάνουν πολλές προσπάθειες και έχουν πολλές αποτυχίες. Δεν μεταφέρονται σε περιοχές με γύρες προσπάθειες να έχουν λίγο πολλές αποτυχίες. Γιατί δεν γίνεται μια εσωτερική απίκηση, δεν λένε. Αν υπάρχουν. Δεν καταλαβαίνω. Έχουμε και παραδείγματα. Τους πελεκάνους που κάνουν πολλές προσπάθειες. Έχεις τις φωτογραφίες. Ναι. Η περιοχή στην Κούλα με 93 ήταν μια κατάσταση όπου έχοντας ένα ποτάμι, ας το πούμε, το οποίο έχει μεγάλη πρέσπα, οι πελεκάνοι είναι εκεί και όπως μας είπε και η Λίλα για τη Βόλτη, περιμένουν τα ψάρια τα οποία. Περιμένουν τα ψάρια εκεί πέρα, τα οποία είτε βγαίνουν μαζί με το νερό, είτε προσπαθούν να μπουν μέσα στο νερό. Και προσπαθούν να τα πιάσουν. Λοιπόν, αυτή είναι μια κατάσταση. Εδώ λοιπόν. Ακριβώς βάλαμε τα παιδιά δηλαδή αυτή τη σύγκριση για να μπορούμε να δούμε πολύ χοντρικές διαφορές. Αυτοί εδώ οι πελεκάνοι κάναν πάρα πολλές προσπάθειες. Κάνανε 5 προσπάθειες το λεπτό. Για να πιάσουν ένα ψάρι, κάναν 5 προσπάθειες. Δηλαδή βουτάγανε απότομα το κεφάλι, βλέπαν κάποιον που βουτάγανε. Αλλά είχαν πολύ μεγάλη αποτυχία. Αντιθέτως, οι άλλοι που μετρήσανε φέτος τα παιδιά αυτοί εδώ και οι οποίοι ψαρεύουν, καλά, αυτά είναι από την κάρτα, αλλά δεν έχει σημασία, που ψαρεύουν μαζί με κορμοράνους, όταν ξεκινάει το ψάρεμα, κάνουν ελάχιστες προσπάθειες. Ελάχιστες, δηλαδή μία προσπάθεια κάθε, ξέρω εγώ, 2 λεπτά. Γιατί το αναβάζουν μόνο οι κορμοράνοι, το ψάρι, το αναβάζουν ψηλό. Ναι, αλλά η επιτυχία τους είναι πολύ μεγαλύτερη. Αυτά λοιπόν ήταν ενδεικτικά, επιλέξαμε όλοι μαζί να σας παρουσιάσουμε αυτό το πράγμα για να δείτε, να πάρετε μια ιδέα για αυτό που θα μιλήσουμε αύριο, δηλαδή την προσπάθεια να καταγράψουμε την αναπαραγωγική, την επιτυχία διατροφής. Ένα ζώο, Γιάννη, για αυτό που λες λοιπόν, έχει πάντα το trade-off, έχει πάντα την μπαλάτσα, δηλαδή θα πάω σε ένα μέρος που έχει λιγότερα ψάρια, αλλά θα έχω περισσότερες ευκαιρίες να τα πιάσω λόγω αυτού, ή θα πάω σε ένα μέρος με λιγότερα ψάρια, οπότε είναι πόση προσπάθεια καταναλώνω, πόσο ισχύει, δηλαδή η περίοδος με τους πελεκάνοι με τους κορμοράνους εξαρτώνται από τους κορμοράνους. Αν ψαρέψουν οι κορμοράνοι, ψαρεύουν οι πελεκάνοι. Αν δεν ψαρέψουν οι κορμοράνοι, δεν ψαρεύουν οι πελεκάνοι. Αν έχει ψάρια σε ένα μέρος, τα ψάρια σε ένα μέρος που είναι εκεί στο ποτάμι δεν είναι συνέχεια, μπορεί να είναι για μια εβδομάδα. Είναι και πάνω αναπαραγωγή, δεν είναι, όταν είναι μια παραγωγική περίοδο ψαριών. Τότε. Άρα δεν είναι δηλαδή, δεν υπάρχουν 10 σταθερές πηγές ψαριών και να πει κάποιος, μα γιατί κάθονται εδώ οι βλάκες που δεν ψαρεύουν, που δεν πιάνουν πολύ, να πάνε στην άλλη πηγή. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει μια συνεχώς διακειμενόμενη κατάσταση, συνθήκες διαφορετικές, όπου τα πουλιά προσπαθούν να μοιράσουν τον χρόνο τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ανταγωνισμό μεταξύ των ατόμων του είδους υπάρχει. Βέβαια, αλλά δεν υπάρχει φανερός ανταγωνισμός όταν υπάρχει πολλή τροφή, δεν υπάρχει φανερός. Προσπαθεί καμιά φορά ένας να κλέψει ψάρια από τον άλλο. Με αυτή την έννοια του άμεσου ανταγωνισμού. Όταν υπάρχει μια αυθονία τροφής,
και πέφτουν τα. Δεν υπάρχει άμεσο ανταγωνισμό. Δεν υπάρχει το ζωτικό σπόρο. Να προσθέσω κάτι. Ενδεχομένως το ενεργειακό κόστος για το πουλί στην περίπτωση που μένει ακίνητο, άσχετα πόσες προσπάθειες κάνει, 5, και εμείς λέμε ότι μία στις 5 είναι επιτυχημένο, είναι λιγότερο από το ενεργειακό κόστος του πουλί που αναγκάζεται να κολυμπάει και να βουτάει το κεφάλι του. Επομένως, πρέπει να συνυπολογίσουμε και αυτό τον παραγωγό. Όχι μόνο ότι έχω 5 αποτυχίες, αλλά εγώ έχω ξοδέψει χ ενέργεια στις 5 αποτυχίες και στη μία επιτυχία έχω ξοδέψει 2 χ. Ο πρώτος τρόπος ίσως να είναι πιο αποδοτικός για το κλίμα. Οπότε τα επόμενα βήματα είναι φυσικά να συγκεντρώσουμε περισσότερα επιχειρήματα και να συνεχίσουμε αυτέ τι μετρήσει. Και να δούμε τελικά πόσο χρόνο περνάει ο κάθε πελεκάνη για το ενεργειακό ψάρεμα. Και πόσο χρόνο χρειάζεται για να μαζέψει την ανταγούμενη επαφή σε διαφορετικέ συνθήκε και με διαφορετικέ συνθήκε. Τώρα θα σας πω και κάποια ακόμα πράγματα σχετικά με τις δράσεις διοίκησης του φορέα. Πριν σας ανέφερα για την Επιτροπή της Υγροτόπου. Είναι μια συμβουλευτική επιτροπή που έχει ο φορέας διοίκησης και λειτουργεί τα τελευταία 8 χρόνια, από το 2007. Ο σκοπός της Επιτροπής Διαχείρισης Υγροτόπου είναι ουσιαστικά να βοηθήσει το φορέα και να το συμβουλεύσει σκοπός να διαχειριστεί τον υγρότοπο. Ο σκοπός της είναι η αξιολόγηση της διαχείρισης που έχει γίνει το προηγούμενο έτος και οι προδράσεις διαχείρισης για το επόμενο έτος. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιείται ουσιαστικά και ο οδηγός αποκατάσταση διαχείρισης των δρόμων λιβαδιών στην Κύπρο, ΕΣΠΑ, το οποίο ήταν ένα έργο λάθη τη εταιρεία του ΣΥΡΙΣΠΟΝ. Και στην Επιτροπή Διαχείρισης Υγροτόπου συμμετέχουν αυτοί οι φορείς, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Υδάτων για το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού. Ο Δήμος Πρεσπών, ο ΤΟΕΒ, η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και επίσης το 2013 διαδίδθηκε η Επιτροπή Διαχείρισης Υγροτόπου με τη συμμετοχή του Αλληλευτικού και του Κοινοτροπικού Συνεταιρισμού Συλλόγου. Τώρα φυσικά κάθε χρόνο γίνεται η συνάντηση αυτής της Επιτροπής. Φυσικά υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά προσπαθούμε πάντα να βρεθεί μια μέση λύση για το καλό όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην περιοχή. Και ένα από τα πράγματα που συζητιώνται και έχει σχέση με τους πελεκάνους είναι η κατάσταση των διαφόρων υδρόβιων ειδών πουλιών κάθε χρόνο, η οποία σχετίζεται πολύ με τη διαχείριση της δάθμης, άρα λαμβάνονται αποφάσεις σε σχέση με αυτό το πράγμα. Αυτό επηρεάζει τους πελεκάνους. Γι' αυτό μιλάμε για την Επιτροπή Διαχείρισης Υγροτόπων. Η Επιτροπή Διαχείρισης Υγροτόπων δεν είναι ουσιαστικά ένα δεύτερο διοικητικό συμβούλιο. Όχι, δεν είναι. Και οι αποφάσεις που παίρνει η Επιτροπή Διαχείρισης Υγροτόπων μετά έρχονται στο διοικητικό συμβούλιο του φορέα και ψηφίζονται και αποφασίζονται από το νησί του φορέα για το τι θα γίνει στις λίμνες, για τη χείριση των νερών, για την αλήψωση της στάθμης της λίμνης. Για την κλάθηση του πρωτόπου, για την διαχείριση της ψωμικοπανίδας και όλα αυτά τα μέτρα δηλαδή που προτείνει η Επιτροπή μετά εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης. Αυτή την Επιτροπή δεν έχει διορίσει το Συμβούλιο του Φορέα. Όχι. Αυτό που νομίζω εννοείται οι πρόσωποι. Όχι, στο Συμβούλιο έχει δυνατότητα να ορίζουν τροπές. Δεν έχει διορίσει, δεν έχει συγκροτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα ή είναι συγκροτημένη από άλλη δημόσια αρχή. Έχει αυτή από μόνη της, είναι αυτό που προσδιορίσει. Όχι, ο φορέας την έφτιαξε την Επιτροπή. Άρα είναι ότι η Επιτροπή συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο. Που συγκροτεί. Συμβουλευτική του Διοικητικού Συμβουλίου. Με βάση τον κανονισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκροτεί το Συμβούλιο. Σε αυτό πάνω, να ρωτήσω κάτι. Το Διοικητικό έχει γίνει με βάση αυτό που πρότεινε η Εταιρεία Συνοσίας Πρεσπών. Δηλαδή, από τι ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα. Γινόταν η δημιουργία όλη τη περιοχή από την εταιρεία και μετά που το έκανε πάρα πολλά χρόνια. Και όλο αυτό
προτείνανε τέλος πάντων να είναι μια επιτροπή. Είναι μια επιτροπή συνεργασίας με την Καβάγια, δηλαδή για να μην λέει ο καθένας το δικό του. Από όλους αυτούς δεν είναι εκπρόσωποι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μάλλον ποιος δεν είναι. Φαντάζομαι το ΤΟΕΠ να μην είναι. Και θα είναι εκπρόσωποι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Υπουργείο είναι, περιφέρεια είναι, αναγωγική φορή είναι. Ο ΤΟΕΠ είναι, ο Δήμος είναι, η περιφέρεια. Για αυτές τις δύο διευθύνσεις δεν είναι. Είναι έχουμε άλλο εκπρόσωπο στην περιφέρεια, από την περιφέρεια μάλλον. Παραγωγική είναι το ΕΒ. Ο ΤΟΕΒ είναι, η εταιρεία είναι, η ολιφικός... Τι παραγωγικούς έχει. Το Κωνσταντινίδης είναι εκπρόσωπος του αλεκτρικού και του δημοτικού σχεδόν. Στην τέτοια σύμφωνα δεν μπορεί να έχετε παραγωγικούς φορές. Ναι, είναι αυτός ο οπότε ουσιαστικά δουλεύει σαν έναν τρόπο άτυπου δουσού. Γιατί πάνω κάτω κάνει την προεργασία. Γιατί υπάρχει θα δημιουργηθεί μια σύνδεση. Λοιπόν, στην Πρέσπα όπως και σε άλλους υγροτόπους, το κρίσιμο ζήτημα όλα αυτά τα χρόνια είναι η διαχείριση σταθμής της λίμνης. Νούμερο ένα. Αυτό είναι. Πρώτον. Για να γίνει αυτό, για να καθορίζεις δηλαδή κάθε χρόνο τη στάθμη της λίμνης, πρέπει να έχει συμφωνία κοινωνική. Γιατί? Γιατί υπάρχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα που σχετίζονται με τη στάθμη της λίμνης. Άμα σηκώνεται πολύ ψηλά η λίμνη, πλημμυρίζει τις φωλιές των Πελεκάνων και το αυτό και πλημμυρίζει και τα χωράφια. Άμα κατεβαίνει πολύ η λίμνη, δεν υπάρχει αρκετό νερό για άρδευση και αλλάζουν και άλλα πράγματα. Λοιπόν, όσο μέχρι το 2003 περίπου, μέχρι το 2005, δεν υπήρχε δυνατότητα ρύθμισης της στάθμης της λίμνης, αλλά το 2005 με το πρόγραμμα LIFE αυτό της εταιρείας προστασίας πληθυσμών δημιουργήθηκε μια υποδομή η οποία μπορεί να ελέγχει αποτελεσματικά τη στάθμη της λίμνης. Τότε δημιουργήθηκε και η ανάγκη να υπάρχει ένα τοπικό όργανο λήψης αποφάσεων για το πώς παίρνουμε αποφάσεις. Δεσμευόμαστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όλοι οι stakeholders, δεσμευόμαστε. Διότι αυτό που είχαμε το φαινόμενο είναι κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ανάλογα με την πρώτη χρονιά, πιέζει ο ένας από εδώ, πιέζει ο άλλος από εκεί, αφήστε τη λίμνη, ανοίξτε τη λίμνη, κλείστε τη λίμνη, κλείστε τα ψά. Για να μην υπάρχει αυτό λοιπόν, αποφασίσαμε, ήταν μια πρωτοβουλία της εταιρείας προστασίας πρεσπών αυτή, η οποία ενσωματώθηκε πολύ αρμονικά με τον φορέα διαχείρισης, να φτιαχτεί αυτή η επιτροπή, η οποία τι κάνει στην ουσία, η οποία συνεδριάζει μία φορά το χρόνο. Και η οποία τι κάνει, βλέπει τα δεδομένα της διαχείρισης την προηγούμενη χρονιά, τα αξιολογεί, δηλαδή τι σημαίνει δεδομένα διαχείρισης, πόσες βροχοπτώσεις είχαμε, πόσο ανέβασμα και κατέβασμα της στάθμης είχαμε, τι αποτελέσματα είχαμε με τα υδρόβια πουλιά, βλέπε πλημμύρισμα αποικιών και διαθέσιμη τόπη φωλιάσματος στα ρηχά νερά, δηλαδή πλημμυρισμός των άκρων της λίμνης. Τα συναξιολογεί μαζί με τις ανάγκες που έχουν οι αγρότες, οι ψαράδες κτλ. Και αποφασίζει ότι. Συναξιολογεί τις προβλέψεις για το επόμενο χρόνο, μετεωρολογικές προβλέψεις και άλλες προβλέψεις, και αποφασίζει ότι, κοιτάξτε να δείτε, μέχρι τότε θα κρατήσουμε τη λίμνη κλειστή, ώστε να γεμίζει νερό. Μετά, όταν φτάσει σε εκείνο στη στάθμη, θα την αφήσουμε ανοιχτή να αρχίσει να χάνει και να κατεβαίνει γλυκά-γλυκά μέχρι τις 20 του μηνός Ιουνίου, ώστε να. Όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά γίνονται με βάση επιστημονικές παρουσιάσεις. Υπάρχει ένας υδρολόγος, ο οποίος μαζεύει τα υδρολογικά δεδομένα, τα οποία είναι λεπτομέρεια κάθε μέρα. Υπάρχουν τα πουλιά, υπάρχουν τα ψάρια, γιατί γίνεται παρακολούθηση από την Εταιρεία Προστασίας Ψυχών και των ψαριών και των πουλιών. Υπάρχουν άλλα δεδομένα, τα οποία μπαίνουν και αποφασίζουν όλοι μαζί πότε θα γίνει αυτό. Γιατί μπαίνουν και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι κόβουν τα χόρτα της παράκτειας ζώνης και τα παίρνουν, και αν έχει ψηλή στάθμη, δεν μπορούν να μπουν μέσα να τα κόψουν και θέλουν να. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν συνεργάζονται σε μία φορά, ακούνε τους επιστήμονες πρώτα και συμφωνούν για κάποιες συγκεκριμένες στάθμες. Ότι από τότε μέχρι τότε η στάθμη δεν είναι τόσο. Το γράφουν αυτό το γράμμα, γράφεις. Και υπάρχει κάποιος ο οποίος όλο τον χρόνο παρακολουθεί αν εφαρμόζεται αυτή η δουλειά. Και αν δεν εφαρμόζεται αυτή η δουλειά, γιατί υπάρχουν χαμηλότερες βροχοπτώσεις, δεν ξέρω τι, υπάρχει πάλι μια εκτελεστική επιτροπή, ας πούμε, η οποία αποφασίζει κάποια πράγματα και λέει: α, παιδιά, ναι, θα το κρατήσουμε λίγο περισσότερο ακόμα. Αυτή είναι η ιστορία.
οι υπόλοιποι, διάφοροι, ξέρω εγώ, το τμήμα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος έχουν μπει μέσα για να δίνουν μια μεγαλύτερη κύρος σε αυτή την τοπική. Είναι μια τοπική πρωτοβουλία η οποία λειτουργεί ως σύμβουλος του φορέα διαχείρισης, διότι του λέει κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και ο φορέας διαχείρισης κοιτάει, φροντίζει ώστε να εφαρμόζεται αυτή η συμφωνία. Είναι μια συμφωνία κυρίων δηλαδή. Είναι ένα όργανο το οποίο βάζει τους stakeholders μια φορά το χρόνο, όλους μαζί όμως, και με ξεκάθαρα λόγο και με πρακτικά και με σωστά πράγματα που και οι επιστήμονες είναι παρόντες, ώστε δεν μπορεί να λέει ο καθένας το δικό του, το μακρύ και το κοντό του, συμφωνούν, συναποφασίζουν και συμφωνούν για ορισμένα πράγματα, τα οποία μετά εφαρμόζουν. Γιατί όλο αυτό δεν το κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα? Μα γιατί δεν μπορεί να το κάνει. Έχεις δει, να γίνονται ήρεμες, επιστημονικά δημοκρατημένες συζητήσεις για ναι, Γιάννη, συμφωνούμε όλοι. Δηλαδή, το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα σωστά, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το κάνει προηγουμένως. Το Συμβουλίο πρέπει να λειτουργεί όπως λειτουργεί η Επιτροπή για θέματα διοίκησης. Στο συγγνώμη, αλλά στο Διοικητικό δεν μπορούν να συμμετέχουν και οι υπόλοιποι που δεν έχουν οριστεί από το Υπουργείο. Γι' αυτό και ο φορέας τον προσκώνει εκεί. Προσπαθεί να μαζέψει όλους τους εκπροσώπους των τοπικών που μπορούν να αποφασίσουν τις τάσεις της λειτουργίας. Ενώ το Διοικητικό έχει οριστεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος με άλλα δεδομένα που δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν πάει συμμετέχουν εκεί. Εδώ, ας πούμε, υπάρχουν σκοτροπομείο αλληλευτικοί συνεταιρισμοί. Είναι και οι δύο μέσα. Και οι δύο αλληλευτικοί σύλλογοι. Κτηνοτροφικοί σύλλογοι. Είναι δύο κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί. Και οι δύο μέσα. Λέει ο καθένας την άποψή του. Ποια υπηρεσία έχει την ευθύνη του αρνήματος κατεβάσματος? Γι' αυτό συνήθως το είναι σε δημόσια υπηρεσία. Δηλαδή, είναι σε εσάς, έχετε τέτοια δυνατότητα, αρμοδιότητα. Η ευθυγεία μας δηλαδή λέει ότι εμείς ο φορέας έχει την αρμοδιότητα. Μα δεν το ρυθμίζει. Αυτό είναι ακριβώς η Επιτροπή για διαχείριση πρωτόκολλων. Νομιμοποιεί ακριβώς όλες τις ενέργειες του φορέα. Σου λέει, κύριε, ποιος θα έρθει να σου κουνηθεί. Εσύ όμως το έχει ο φορέας διαχείρισης. Να ανοίγει ένα αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν εγώ έχω ένα πλημμυρικό φαινόμενο, λέω εκτακτό, αυτός που μπορεί να αποφασίσει εκείνη τη στιγμή ανοίγω το θηρόφραγμα για να φύγουν τα νερά, είναι. Όχι, υπάρχει μια εκτελεστική επιτροπή. Υπάρχουν επιστήμονες. Του οποίου θα πάρει τηλέφωνο ο άλλος και θα του πει: Γιώργο, έχουμε εδώ πέρα πρόβλημα σοβαρό. Μας ανεβαίνει η στάθμη φοβερά. Τι να κάνουμε? Ο άλλος θα κοιτάξει τα στοιχεία του. Έχει μια γνώμη ενός ανθρώπου, ο οποίος είναι επιφορτισμένος, υδρολόγος, υδρομηχανικός, να παρακολουθεί αυτό το πράγμα. Και ο οποίος θα του πει: Κοίτα, δες, άνοιξε την πόρτα τη μεγάλη, λίγο 20 εκατοστά και κλείσε εντελώς τη μικρή για να κάνεις αυτό, γιατί κάνεις τους υπολογισμούς του. Σε εμάς τουλάχιστον. Επειδή έχω βρεθεί σε σύσκεψη τέτοια, επειδή εμπλέκονται ιδιοκτησίες, σπίτια, επειδή έχουμε και εμείς ένα θηρόφραγμα. Έτσι. Ναι, το θηρόφραγμα που αφήνει όμως, κάτω. Αυτό εκεί αφήνει. Πρέπει να είναι αυτό η υπηρεσία δημόσια. Δηλαδή, μα αυτό σου λέει. Τον ή ο Γοέβη, τέλος πάντων. Δεν έχουμε εμείς δηλαδή το δικαίωμα. Απλά δεν είχατε καταφέρει να μαζέψετε το. Δεν θα μπορούσαν ποτέ, επειδή οι stakeholders λένε πρέπει να το κρατήσουμε στι 4-6. Όχι stakeholders, μα κάτσε, κάτσε. Μα εδώ κοίτα εδώ ποιοι είναι μέσα. Η Πρέσπα είναι μια μικρή, δεν έχει. Είναι μια εθελοντική στην ουσία, μια καθαρά συμμετοχική διαδικασία όπου είναι ο Δήμος των Πρεσπών μέσα. Όπου είναι ο ΤΟΕΦ. Όπου είναι όλοι οι ενδιαφερόμενοι μέσα. Όλοι. 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 Δεν μπορεί να σου πει κανείς και τι κάνατε, γιατί το κάνατε εσείς ερήμη του τάδε. Δεν υπάρχει κανείς που είναι ερήμη. Είναι όλοι μέσα εδώ. Όλοι μέσα. Και έχουν υπογράψει την απόφαση, συμμετέχουν, ακούνε, συμφωνούν, δεν υπάρχουν διαφωνίες, θέλω να πω υπάρχουν συμβιβασμοί. Αυτό είναι η αξία, ότι δεν θα έρθει κάποιος να σου πει, δηλαδή πες ποιος θα έρθει να σου πει. Εγώ δεν το παίρνω από την άποψη ποιος, αν είναι σωστή η διαδικασία, όχι εγώ, αυτός το παίρνω που είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ σωστή από τη διαδικασία το εξής, ότι ένα δημόσιο αγαθό, όπως είναι το νερό, όπως είναι η άδεξη, όπως είναι κτλ., δίνεται δικαίωμα και έχει το δικαίωμα να το ρυθμίσει μετά από εισήγηση της επιτροπής αυτής ο φορέας. Αυτό για μένα είναι το δημόσιο υδάτρο της περιφέρειας. Όχι, δεν είμαστε δημόσια παιδιά. Πάντως, ο φορέας δεν είμαστε. Είμαστε νομικά πρόσωπα διευθυντικού δικαίου της γενικής κυβέρνησης εποπτευόμενη ότι δεν είμαστε. Κανονικά όμως αυτό το ρόλο έχουν οι φορείς. Αυτό δεν μπορούν να ρυθμίζουν τις τάσεις. Και όμως αυτό συζητάμε και λέω ότι είναι πολύ καλό παράδειγμα εδώ. Είναι πάρα πολύ καλό παράδειγμα.
όχι μόνο η συμβουλή, αλλά και το ότι έχει το δικαίωμα ο φορέας να πατήσει το κουμπί του φράγματος εκείνου και να πει το ανοίγω τώρα ή το χαμηλώνω ή το πατάω στις 5 του μηνός. Σε καμιά άλλη περιοχή τουλάχιστον της Ελλάδας δεν έχει φορέας διαχείρισης τέτοιο δικαίωμα. Αυτό το κουμπί, το πάτημα, το έχει κάποιος από την υπηρεσία. Μπορεί να έχει όλη αυτή τη συμβουλευτική όλη μαζί. Δηλαδή, να σου δώσω στην Παμβότητα, που σου είχαμε πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα, όλοι αυτοί μαζευτήκανε μαζί, έτσι, και ο φορέας μέσα, διαχείρισης, αλλά αυτός που πάτησε τελικά το κουμπί για να κρατήσει το 469-58, δεν είναι ο φορέας, το κουμπί το πατάει η υπηρεσία που είναι, αλλά αυτό, το λέμε. Η Μπρέσκα δεν είναι τυχαία, δεν έγινε τυχαία. Το κουμπί. Όχι, για αυτό το καταφέραμε, έχει να κάνει με το ότι δουλεύουμε συστηματικά στην περιοχή. Δεν έχει σημασία αν πατάει το κουμπί, θα μπορούσε να είναι η γέννηση υδάτων ή αυτό. Ξέρει διαλογιστικά το έχει. Γιώργο, να σου πω για ποιο λόγο το έχει κάτσει. Γιώργο, θα γίνει το ίσω να μην το ήξερε. Για το λόγο που το έχει, ποιο έχει το δικαίωμα να πατάει το κουμπί, είναι ότι την επόμενη μέρα, όταν συνέβη το πλημμυρικό φαινόμενο, που ήταν μια απόφαση συλλογική να κρατά τη στάχνη στο 469-56, ήρθανε και πήγαν να κατηγορήσουν και τον εγγράψανε και τον σταυρώσανε, όχι το φορέα, αλλά αυτό που πατάει το κουμπί. Καταλαβαίνετε διαφορετικά. Γιατί εκεί πέρα συμμετείχαμε. Αν ήταν ο φορέας αυτός που τελικά είναι αυτός που ρυθμίζει, έστω και αν λέγαμε εμείς, μα ρε παιδιά, αφού όλοι μαζί το αποφασίσαμε στις 21 του μηνός να κρατήσουμε τη στάθμη της λίμνης μέχρι εκεί, ο φορέας διαχείρισης και η συναυτό θα είχαν πάει. Εκεί εγώ δεν ξέρω που θα είχαν πάει. Αυτό λέω ότι είναι σαν παράδειγμα. Είναι και το μετά, ποιος έχει και το κόστος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Η νομική πλευρά όχι μόνο νομική και η κοινωνική. Δηλαδή η κοινωνία έρχεται και η αγωγή και ένα περίπτωμα από εκεί. Κάποια απόφαση. Τώρα τα χειροτροφία πλημμυρίσανε. Δεν θα έρθουν στο φορέα να αναζητήσουν από εκεί. Ναι, αλλά οι αποφάσει που παίρνει αυτή η Επιτροπή Διαχείριση Πρωτόκολλου διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρξει ποτέ πλημμύρα. Όχι, λοιπόν, δεν μπορεί να το πει. Θα υπάρξει. Εν σύμφωνα με την εμπειρία σύμφωνα με την εμπειρία των τελευταίων πόσων χρόνων παρακολουθείται η στάθμη αυτή τη περιοχή. Επίση, να έχουμε κατά νου ότι μιλάμε για μια μικρή απομονωμένη περιοχή με λίγου κατοίκου. Αυτό ίσω είναι και το κλειδί τη επιτυχία. Ότι είναι απομονωμένη και δεν συμπλέκεται με αστικό περιβάλλον και άλλα συμφέροντα. Φαντάζομαι στην Κερκίνη φέτο, στην ΣΕΡΣ φέτο, να έπαιρνε ο φορέα την απόφαση να κλείσει το φράγμα και να πλημμύρισε τα 5.000 στρέμματα. Όχι την απόφαση. Όχι την απόφαση, το κουμπί. Τι είχε να γίνει εδώ. Πότε αποφασίστηκε ότι ο φορέας θα είναι ο αυτός που θα γυρίσει το σπίτι. Είναι σπίτι στο αλάθμο της πέτρας. Αυτό εννοώ. Υπάρχει κάποιο... Υπάρχει κάποιο... Για να σας δώσω να καταλάβετε το μέγεθος αυτού που λέει αυτή τη στιγμή, όταν άνοιξε το θυρόφραγμα από κάποιους και έφυγε το νερό στον παγασιτικό, ενώ το βλέπετε ξεκάθαρα, περιβαλλοντικούς όρους που δεν είναι το θυρόφραγμα να παραπέφτει μέσα στο δανειοθύρο. Λοιπόν, καλέσαν τον φορέα και του δίναν στον εισαγγελέα. Και εμείς έπρεπε να αποδείξουμε ότι δεν κάναμε, δεν προχωρήσαμε στην τέτοια πράξη. Παρότι είχαν πλημμυρίσει τα χωράφια τώρα. Οι ίδιοι χωρικοί που είχαν κέντρισε το θυρόφραγμα. Αυτό μπόρεσε μετά να το κάνει με αυτές τις ενέργειες μόνο η περιφέρεια, η οποία πήρε τις αρμοδιότητες και λειτουργίες των έργων. Επειδή και εμείς έχουμε τέτοια προβλήματα στο Γιουδάσιο Ψυχολογείο με τη Δήμητη Συμμαχία και αρθροφράγματα, η οδηγία εξέτειας του 2000 και τα νερά, ουσιαστικά θέτει ως αρμόδια υπηρεσία τη διεύθυνση υδάτων. Και επομένως υπάρχουν συγκεκριμένοι ερώτητε τη κάθε υπηρεσία. Δηλαδή αυτό που είχε το πράγμα είναι επιτυχημένο. Αλλά με βάση το νομικό πλαίσιο και τι οδηγίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η κάθε υπηρεσία έχει μια αρμοδιότητα. Και με βάση το master plan των λεκανών απορροή τη δικιά μα περιφέρεια, η διεύθυνση υδάτων ορίζει πότε θα αγγίζονται τα κλειδιά του προγράμματο και πώ θα γίνει η διαχείριση του νερού, είτε των μεταβατικών νερών, είτε των λιμνών, είτε των ποταμών. Αλλά δεν είναι το πράγμα τόσο χήμα που αυτό σχεδιάζουμε έστω και επιτυχημένα, γιατί μπορεί να το σχεδιάζουμε και ανεπιτυχώ. Εδώ έχουμε ένα επιτυχημένο παράδειγμα. Μα είναι μέσα η περιφέρεια, μέσα η είναι, αλλά λέω ποιο έχει εν τέλει δεν έχει κάνει. Δηλαδή με βάση το 2000. Σχεδιάζουμε καλύτερα στην περιφέρεια. Δεν είναι πολύ στο διάλειμμα, γιατί έχουμε δει. Είναι θέμα περισσότερο νομική κάτσης του φορέα σε περίπτωση που είναι κάτι που στηρίζεται και το.
και πραγματική αντίδραση. Αν το προβλέπει η κυρία Μέσο στο διάλειμμα. Σε τρεις ώρες άμα κάνει. Α προχωρήσουμε για να προχωρήσουμε. Σε τρεις ώρες. Πώς θα βρεθεί η τρεις ώρες. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες από την περιστατική κοπή της πλάσκης που είχε γίνει το 2014. Γι' αυτό φυσικά αποφασίζεται μέσω της επιτροπής. Θέλω με πιο πολλά ζητήματα να κόψουμε, όπως πέρσι, όπως και φέτος. Αλλά φέτος, μάλλον το χειμώνα δεν κόπηκα καθόλου. Είχαμε πολλές βροχές, μετά πάγωσε απότομη πτώση θερμοκρασίας. Ο αγρότης που ήταν να μπει να κόψει δεν μπορούσε. Τέλος πάντων, τελικά δεν κόψαμε καθόλου και τώρα πάλι το Σεπτέμβρη με Οκτώβρη λογικά θα πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία και να γίνουν οι κοπές που είναι να γίνουν φέτος. Αυτή την περίοδο, από ό,τι ξέρω, έχουν μπει σε κάποιες περιοχές οι αγρότες και ήδη κόβουν τη βλάστηση. Αυτά είναι γιατί τα έχουν οι ίδιοι. Αυτά είναι νομίδια, χορδονομίδια. Εάν είναι σε περίοδο που μπορεί και στενώνει λίγο για να το αποτυχαίνει, να το παίρνουμε. Έχει καμιά άλλη υπογεία το ότι είναι κομμένο αυτή τη στιγμή το πρόβλημα. Για εμάς. Ναι, για εσάς. Εννοείται να θα χρησιμοποιούμε εμείς αυτά. Ναι, ναι, αλλά έχει καμιά άλλη λειτουργία δηλαδή στο σύστημα. Το ότι είναι κομμένο ή άκοπο. Και εδώ βλέπουμε και το θηρόφρεμο για το οποίο συζητούσαμε πριν. Πέρσι, με το περσινό πράσινο ταμείο του 2013, δηλαδή, έγιναν κάποιες εργασίες επισκευή στο θηρόφρεμα. Κυρίως είχαν πέσει κάποιοι ογκόλυφοι, τα σηματοβλέγματα είχαν χαλάσει, έγινε πλήρωση μέσα με τις πέτρες κτλ. Επίσης, πέρυσι στο πράσινο ταμείο του 2014, το τελευταίο, είχαμε καταθέσει μια πρόταση στις οριζόντιες δράσεις για τους φορείς διαχείρισης που μέχρι στιγμής δεν έχει εγκριθεί. Δεν ξέρουμε κιόλας άμα θα εγκριθεί. Και αυτές είναι οι δράσεις που είχαμε προτείνει να υλοποιήσουμε. Μια συνάντηση εργασίας όλα αυτή που έχουμε σήμερα. Παραγωγή έτυπου πλαδίου για όλους τους φορείς που συμμετέχουν σε αυτές τις συναντήσεις και έχουν υπογράψει αυτό το συμφωνικό. Και φυσικά η υποστολή πλαδίου και στους φορείς. Παραγωγή ενός πακέτου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που ήταν για ηλικίες παιδιών από 7 έως 12 χρονών. Και γι' αυτό και αυτό το υλικό θα ήταν μια αποστολή σε εσάς για να το κάνετε και να το αναπαράσετε κι εσείς αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε. Και φυσικά ένας υπεύθυνος επιστημονικός υπεύθυνος για να γράψει τα κείμενα που θα χρησιμοποιήσουμε και να κάνει την επιστημονική επιμέλεια του πακέτου αυτού. Μέχρι στιγμής δεν ξέρω, δεν έχει εγκριθεί, οπότε δεν ξέρω κι όμως άμα θα εγκριθεί. Οπότε συνεχίζουμε εμείς αυτό που θέλουμε και έχουμε σκοπό να κάνουμε μέχρι το τέλος του 2015 τουλάχιστον. Είναι η συνέχιση της φύλαξης της περιοχής του Πάρκου αλλά και συγκεκριμένα τις περιοχές των επικοιών, των θελεκάνων και των κοινών. Η συνέχιση της καταγραφής της στάθμης και της θερμοκρασίας των δύο λιμνών. Φυσικά η συνέχιση της λειτουργίας επιτροπής διαχείρισης του ατόπου και όλες οι διαχειριστικές δράσεις που προκύπτουν από αυτές τις αποφάσεις. Διχομέτρηση της μικρής πρέσπας. Αυτό μέχρι τον Σεπτέμβρη-Οκτώβρη λογικά θα έχει γίνει.
Σηματοδότηση όταν είναι πάλι ένα γυναικείο των απικιών φωλιασμού των Ιεκάνων και φυσικά η συνέχιση των μικρήσεων διατροφής των Ιεκάνων που τώρα ξεκινήσαμε και θα επεκτηθούμε τώρα στο συγκεκριμένο να δούμε καλά και άλλα τέτοια δεδομένα. Επίσης, ένα άλλο κενό που υπάρχει και γίνονται προσπάθειες και γίνονται και μελέτες όχι από εμάς, αλλά γίνονται και από την εταιρεία. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχεται για τα νερά. Φυσικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ποιότητα των νερών σε όλο αυτό το οικοσύστημα των πεστών, φυσικά και για τους Παλαιοκάνους. Και επίσης η διασυνολική συνεργασία που πρέπει ο φορέας να έχουμε μια έλλειψη σε αυτό, αν και είμαστε η Πρέσπα είναι μια συνοριακή περιοχή και έχει προβεί και μια συμφωνία μεταξύ των κοινών χωρών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δυστυχώς δεν έχει κυλωθεί, οπότε όλα αυτά που προβλέπονται μέσα στην συμφωνία να κάνει ο φορέας, δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχουν υλοποιηθεί. Ευελπιστούμε όμως να γίνει και εμείς και μέσω του ΕΠΕΡΑ δηλαδή είχαμε ζητήσει χρηματοδότηση για να κάνουμε κάποιες από αυτές τις δράσεις που προβλέπει η συμφωνία, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει περαστεί δυνατό αυτό. Αυτή η συμφωνία δεν είναι το Τριεθνές Πάρκο? Ναι, έχει υπογραφεί μια συμφωνία μεταξύ των τριών χωρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει κυρωθεί από τις άλλες δύο χώρες, αλλά δεν έχει κυρωθεί από την Ελληνική Βουλή. Η οποία το πρόβλημα. Η μικρή πρέσβα είναι μόνο ελληνική, συγγνώμη γιατί μόνο. Α, οπότε δηλαδή όταν την κατεβάζουμε εμείς, κατά τη δικιά μας, επηρεάζουμε και τους ανθρώπους να πάνε. Αυτά ήθελα να σας πω. Χωρίς να πεις πολλά, έκανες μεγάλο σώματα.